Λοιπόν, εδώ είμαστε, Κρήτη σήμερα, μέρος τέταρτο. Τώρα θα κάνουμε πολιτική συζήτηση, Μέρη. Θα πάμε με την βοήθεια της τεχνολογίας μέχρι τα Χανιά. Θα συναντήσουμε τον βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη. Κύριε Μαρκογιαννάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σας και καλησπέρα και στους τηλεθέτες σας. Στα Χανιά σας πετυχαίνουμε, κόψατε την πίτα σας στην Αθήνα, πού είστε? Την κόψαμε την πίτα μας, τώρα συγκεκριμένα είμαι στην Αθήνα. Μόλις επέστρεψα από τη Βουλή, υπήρχε και μια ταλαιπωρία τώρα λόγω της κίνησης στους δρόμους, αντιλαμβάνεστε το γιατί. Δώστε μας ρεπορτάζ, μόλις... κύριε Μαρκογιαννάκη, εσείς που είστε εκεί. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Η πλατεία του Συντάγματος έχει πραγματικά έτσι, γεμίσει από τρακτέρ και από κόσμο. Είναι μια πολύ έτσι, ειρηνική διαδήλωση, οφείλει να το ομολογήσει κανείς, σε πλήρη συνεννόηση και έτσι, οργάνωση με την αστυνομία. Οι άνθρωποι βγήκαν, οι αγρότες από όλη την Ελλάδα έχουν έρθει για να διαδηλώσουν, όπως εξάλλου έχει συμβεί και συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οπότε αντιλαμβάνομαι πλήρως και την ανάγκη τους και τα δίκαια αιτήματά τους. Οφείλω να πω όμως, να ξαναπώ μάλλον, ότι είναι μια πολύ ειρηνική διαδήλωση με πλήθος κόσμου και θέλω να πιστεύω ότι και μέχρι τέλους, μέχρι αύριο το πρωί, από ό,τι έχουν ανακοινώσει ότι θα αποχωρήσουν, θα συνεχίσει έτσι. Μάλιστα. Έχει και αγρότες από τα μεγάλα χωράφια, από τη δική σας την περιφέρεια, από τα Χανιά, φυσικά έχει και από το Ηράκλειο, από όλη την Κρήτη. Από όλη την Κρήτη, έτσι, έτσι. Υπάρχουν γενικά πολλά ανοιχτά μέτωπα, κύριε Μαρκογιαννάκη. Η κυβέρνηση έρχεται αντιμέτωπη με αρκετά θέματα, τόσο σε ό,τι αφορά τους αγρότες, για παράδειγμα, την υγεία. Προσφάτως περάσαμε και το θέμα με τα ομόφυλα ζευγάρια, τα ομοφυλόφυλα ζευγάρια και το νομοσχέδιο που τελικά ψηφίστηκε. Είναι μια σειρά από θέματα που έχουν ανοίξει. Πράγματι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετά έτσι, ανοιχτά μέτωπα, αν θέλετε. Το κυριότερο να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο συζητούσαμε πριν για τις αγρότες, όπου και η δική μου άποψη είναι, αλλά και του Πρωθυπουργού, ότι πρόκειται για δίκαια αιτήματα τα οποία έχουν, αιτήματα τα οποία κυρίως πηγάζουν από το πολύ μεγάλο κόστος παραγωγής που έχει προκύψει, κυρίως από την ενεργειακή κρίση. Επομένως, οφείλει κανείς να αναγνωρίσει το γεγονός ότι το υψηλό κόστος παραγωγής έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στους αγρότες μας. Παρ' όλα αυτά, νομίζω οφείλει κανείς να πει, και το λένε και οι ίδιοι αγρότες, ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή έδειξε, και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, έδειξε την διάθεση ώστε να συνομιλήσουν με έτσι πλήρη διάθεση συνεννόησης. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός πήγε και σε κινητοποιήσεις αγροτών και συνομίλησε μαζί τους. Τους κάλεσε στο Μέγαρο Μαξίμου σε μια αντιπροσωπεία από όλη την Ελλάδα αγροτών. Και νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό οι αγρότες ικανοποιήθηκαν σε σχέση με αυτά τα οποία εξήγηλε ως μέτρα η κυβέρνηση. Ενδεχομένως να μην ικανοποιήθηκαν πλήρως, ενδεχομένως να υπάρχουν ακόμα προβλήματα, αλλά ας μην μας διαφεύγει της προσοχής ότι η χώρα ξαφνικά, η Ελλάδα δεν είναι μια πλούσια χώρα. Είχε μέχρι πρότινος μια πολύ βαθιά κρίση, η οποία άφησε πολλά έτσι, δυστυχώς δημοσιονομικά κατάλοιπα. Από εκεί και πέρα όμως πλέον νομίζω ότι στο πλαίσιο του δυνατού και στο πλαίσιο του δημοσιονομικού περιθωρίου που έχουμε, η κυβέρνηση έκανε το καλύτερο δυνατό. Και να είστε σίγουροι ότι, όπως εξάλλου έχει αποδείξει όλο αυτό το διάστημα, εφόσον και προκύψει και κάποιο ακόμα περιθώριο δημοσιονομικά, είμαι βέβαιος ότι θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Πολύ γρήγορα να πω, γιατί φαντάζομαι ότι έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, ότι για παράδειγμα ανακοινώθηκε ότι θα επιστραφεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και για το 2024, ενώ ίσχυε για το 2022 και 2023, και μάλιστα 40 εκατομμύρια από αυτά θα προκαταβάλλονται μέχρι τέλη Μαρτίου. Μία σημαντική μείωση σε σχέση με το ρεύμα, που ούτως ή άλλως η ενέργεια είναι το μεγάλο κόστος που έχει οδηγήσει στην αύξηση του κόστους παραγωγής. Και πλέον, όσον αφορά το ρεύμα, νομίζω θα έχουν πολύ χαμηλότερες τιμές σε σχέση και προ-κρίσης ενεργειακής. Σημαντικά ζητήματα, χωρίς να λύνουν το πρόβλημα στο σύνολό του, και νομίζω αυτό δεν μπορεί να το πει κανείς. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω,
Υπάρχει διάθεση για διάλογο και από εδώ και πέρα, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουν οι πάντες ότι, το είπε χαρακτηριστικά και ο Πρωθυπουργός, ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια δεν είναι ανεξάντλητα. Σωστά. Τώρα για τα υπόλοιπα που... Ναι, πείτε μου. Όχι, θα θέλαμε να πάμε λίγο και σε εσάς, γιατί είχαμε πολλές δικές σας παρεμβάσεις και το τελευταίο διάστημα για πολλά θέματα και στα Χανιά και για το νοσοκομείο των Χανίων. Είδαμε παρέμβασή σας για τα γνωστά προβλήματα υποστελέχωσης και για τους δασικούς χάρτες, για πάρα πολλά. Ναι. Και πρόσφατα βεβαίως και για την κινητικότητα που υπάρχει στη Γάβδο, να το πούμε και αυτό. Ναι. Και θα θέλαμε να, αν έχετε κάποια εξέλιξη, γιατί βλέπετε ότι κάθε τρεις και λίγο στα νότια της Κρήτης, εκεί στη Γάβδο, έχουμε... Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία σε σχέση με την κινητικότητα που υπάρχει εκεί. Και βεβαίως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί ξέρετε, οι σπασμωδικές κινήσεις ενδεχομένως δημιουργούν περισσότερα προβλήματα σε σχέση με την κατάσταση που υπάρχει και σε σχέση και με τη στάση που πρέπει να τηρεί μια χώρα. Από εκεί πέρα νομίζω ότι η στάση ούτως ή άλλως της Ελλάδος όλα αυτά τα χρόνια και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι σε απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, διαφυλάττοντας όμως παράλληλα τα σύνορά της και τα θαλάσσια σύνορα, κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Εκεί μίλησα και συγκεκριμένα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, όπου βεβαίως κάνουν πολύ μεγάλες προσπάθειες τις τελευταίες μέρες το λιμενικό για να διατηρήσουν, να διαφυλάξουν τα σύνορά μας και να διατηρήσουν μια συγκεκριμένη κατάσταση. Και αυτό το οποίο τους τόνισε και βεβαίως ήταν και στις δικές τους προθέσεις και μάλιστα άμεσα, να υπάρξει μια ενίσχυση του κλιμακίου που υπάρχει εκεί, και μάλιστα σε 12μηνη βάση. Υπάρχει μια κινητικότητα έντονη, υπάρχουν διάφορες φήμες περί πολλών χιλιάδων που περιμένουν στις ακτές της Λιβύης ώστε να έρθουν νότια της Κρήτης. Άρα θέλει πολύ προσοχή. Νομίζω όμως ότι ούτως ή άλλως η χώρα έχει δείξει ότι αντιμετωπίζει την κατάσταση αυτή, ξαναλέω, και πολύ σοβαρά και αποτελεσματικά και σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι, και για την υγεία, κύριε Μαρκογιαννάκη, έτσι, γιατί είδαμε εκεί δικές σας παρεμβάσεις, πολλά τα προβλήματα και στην Κρήτη και στα Χανιά. Η αλήθεια είναι ότι καταρχάς η υγεία είναι πολύ ψηλά σε σχέση με τις προεκλογικές εξαγγελίες που είχε και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν προβλήματα, είναι γεγονός, πολλά στην υγεία. Βεβαίως το μεγαλύτερο θέμα σε σχέση με την υγεία, με το ΕΣΥ, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, πηγάζει από την υποστελέχωση. Η υποστελέχωση δημιουργεί τα προβλήματα, είτε όσον αφορά την καθυστέρηση στα χειρουργεία. Να βάλω και μία παρένθεση. Νομίζω τα απογευματικά χειρουργεία που ανακοίνωσε και ο Υπουργός Υγείας ότι από Μάρτιο θα ξεκινήσουν πιλωτικά από την Αθήνα, θα δώσει μία σημαντική λύση και θα αποφορτήσει σε ένα σημαντικό βαθμό τον όγκο που έχουν. Βέβαια, κύριε Μαρκογιαννάκη, πρέπει να δούμε και σε ποια νοσοκομεία και με ποιο προσωπικό θα γίνονται αυτά τα απογευματινά χειρουργεία. Για παράδειγμα, εδώ και πολύ καιρό στο Ρέθυμνο, στο νοσοκομείο Ρέθυμνου, δεν γίνονται ούτε καν τακτικά. Τι απογευματινά θα κάνουν εκεί? Σωστά. Έχετε δίκιο. Είναι αυτό που είπαμε στο ξεκίνημα, ότι η υποστελέχωση δημιουργεί όλα αυτά τα ζητήματα και σε σχέση με την καθυστέρηση στα ραντεβού, στα ΤΕΠ, σε κάποιες κλινικές στα Χανιά. Είπατε συγκεκριμένα ότι έχω κάνει ερώτηση σε σχέση και με την, την κλινική, την ψυχιατρική κλινική και την παιδοχειρουργική, όπου έχει ζητήματα, και τα εξωτερικά ιατρία. Υπάρχουν προβλήματα, η αλήθεια είναι. Υπάρχουν πράγματα τα οποία θα πρέπει να κάνουμε επιπλέον. Ας μην ξεχνάμε βεβαίως ότι έχει δοθεί μια σημαντική αύξηση σε σχέση με τους μισθούς, αλλά και τις εφημερίες των γιατρών. Σε καμία περίπτωση βεβαίως δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα πω ότι αυτά θα λύσουν το πρόβλημα. Για παράδειγμα, πολλές από τους διαγωνισμούς, πολλοί από τους διαγωνισμούς που προκύπτουν και ανακύπτουν από το Υπουργείο Υγείας βγαίνουν άγονοι. Και βγαίνουν άγονοι γιατί πολλοί νέοι γιατροί σκέφτονται το πώς θα είναι να κατέβουν στα Χανιά, για παράδειγμα, αφού μιλάμε για τα Χανιά, που έχει ένα αρκετά υψηλό κόστος διαβίωσης, που έχει αρκετά υψηλά ενίκια, εάν βρουν σπίτι, που και αυτό είναι δύσκολο την τελευταία περίοδο. Πολύ δύσκολο. Επομένως, είναι μια πραγματικότητα και νομίζω οφείλει να το παραδεχτεί κανείς. Έτσι, είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει κανείς να το δει σφαιρικά, λύνοντας σταδιακά ένα-ένα όλα αυτά τα ζητήματα, ώστε να έχουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο πραγματικά έχει ανάγκη η χώρα,
δημόσιο σύστημα υγείας, δωρεάν σύστημα υγείας, όπως ακριβώς το έχει ονειρευτεί και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Άστε. Κύριε Μαρκογιαννάκη, να σας ευχαριστήσουμε για την κουβέντα. Εντάξει, θα τα ξαναπούμε και σύντομα. Γιατί... Θα χαρώ να τα πούμε και από κοντά, βεβαίως. Βεβαίως, σας περιμένω. Είναι και λίγο άβολη, όσο εξοικειωμένοι και αν είμαστε με τεχνολογία, είναι λίγο άβολο. Το διαζώσεις είναι αλλιώς. Και εμάς το διαζώσεις μας αρέσει περισσότερο. Και εμένα να είστε σίγουροι, και εμένα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας χαιρετούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.